δρόμο για τη φυλακή πήρε ο ένα εκ των δύο αδελφών που αντάλλαξαν μεταξύ του πυροβολισμού στο περασμένο Σαββατοκύριακο σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Μετά τι κατηγορίε για απόπειρα ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία που άσκησε ο εισαγγελέα, ο κατηγορούμενο σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή που διέταξε από κοινού με τον εισαγγελέα την κράτησή του. Δεν ασπάζουμε ούτε επικροτώ τέτοιου είδου συμπεριφορέ προ Θεού, ούτε είναι σωστό να λύνει κάποιο τι όποιε παρεξηγήσει του, ειδικά με τα αδέλφια του με αυτόν τον τρόπο. Όμω πιστέψτε με, είναι αρκετά Διωγκωμένη και η υπόθεση λόγω ακριβώ των ε, ε, οξέων καταθέσεων που δόθηκαν στην αστυνομία. έγγονος, απόρρια καθαρά τη οξυθυμία και των δύο. Σύμφωνα με πληροφορίε, μετά την απολογία του, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του με δεδομένη την ένταση που δημιουργήθηκε με το περιστατικό και την ανάγκη να επέλθει κοινωνική ειρήνευση στην οικογένεια. Ενώ επιπλέον παράγοντα αποτέλεσε η κακή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κατηγορούμενο. Ήταν μια κλασική ελληνική παρεξήγηση, μια παρεξήγηση μεταξύ δύο αδελφών. Ε, πήρε κάποιες διαστάσεις που ευτυχώς έμειναν σε χαμηλό επίπεδο ευτυχώς. Ε, και λίγο οι καταθέσεις λόγω αν θέλετε του οξύθιμου χαρακτήρα και του ενός και του άλλου. Ήδη όμως έχει επέλθει κοινωνική ειρήνευση. Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος ο αδελφός του υποστήριξε ότι η κατάσταση του αδελφού του είναι τέτοια που ο ίδιος 2-24 ώρα μετά την επίθεση είναι πεισμένος πως ο αδελφός του δεν είχε καμία πρόθεση παρά τον πυροβολισμό προς το αυτοκίνητό του να βλάψει τον ίδιο. Κάτι που ενίσχυσε στην απολογία του και ο ίδιος ο κατηγορούμενος ο οποίο δήλωσε μετανιωμένου και πάντω σε καμία περίπτωση δεν άφησε να εννοηθεί ότι ήθελε να προκαλέσει κακό στον αδελφό του παρά τι όποιε διαφορέ αντιμετωπίζουν μεταξύ του. Δεν πάβει να είναι αγριδέλφια, δεν πάβει να είναι αγαπημένα αδέλφια που για κάποιου λόγου το τρένο βγήκε από τη ράγα, αλλά θα επανέλθει και πιστεύω ότι θα καταλήξει κατά τούτο και από την ανακριτική διαδικασία γιατί είναι σοφοί οι δικαστέ και ξέρουν πότε πρέπει να επιβάλλουν ή όχι βαριά μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Οι πληροφορίε αναφέρουν πω η κράτηση του κατηγορουμένου θα είναι προσωρινή με επίκεντρο την ειρήνευση και τη βελτίωση τη κατάσταση του κατηγορουμένου σε μια απόσταση από την περιοχή που διαμένει η οικογένεια, αφού μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τι διατάξει τη ποινική δικονομία θα υποβληθεί έτοιμα από την υπεράσπιση του κατηγορουμένου για αποφυλάκηση.